Τα προβλήματα του νοσοκομείου Καβάλας, που λαμβάνουν πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου οι νοσοκομιακοί γιατροί. Εκπροσωπώντας τους, ο πρόεδρος του Σωματείου Στάθης Τσαρίδης μίλησε για το απόλυτο αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί οι γιατροί στα δύο καυτά θέματα, αυτό της ασφαλούς εφημέρευσης, η οποία πλέον αποτελεί παρελθόν, και της μη πληρωμής των εφημεριών τους από το Φλεβάρι και έπειτα. Ξεκαθάρισαν δε ότι όσο εφημερεύουν απλήρωτοι, η επίσκεψη εργασίας θα συνεχιστεί. Όντας την τρίτη εβδομάδα μετά από την έναρξη επίσκεψης εργασίας στο νοσοκομείο της Καβάλας, έχει διαμορφωθεί ένα τοπίο για το οποίο θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για το πού βρισκόμαστε σήμερα και για το ποιες είναι οι προοπτικές σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο για την επόμενη περίοδο. Έχουμε περιέλθει σε ένα καθεστώς απόλυτο αδιεξόδου, τόσο σε ό,τι αφορά το πώς θα συνεχίσει στο μέλλον να εφημερεύει το νοσοκομείο της Καβάλας, όσο και σε ό,τι αφορά τα δεδουλευμένα, την πληρωμή δηλαδή των δεδουλευμένων εφημεριών από το Φλεβάρι και μετά. Η βασική αιτία αυτού του προβλήματος ξεκινά από το γεγονός της μειωμένης χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που χορηγήθηκαν στο νοσοκομείο μας για την εφημέρευσή του. Το έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι το έχουμε εξηγήσει προς κάθε κατεύθυνση και επαρκώς, ότι τα κονδύλια τα οποία διατίθεται για την εφημέρευση του νοσοκομείου είναι τόσο χαμηλά που δεν μπορούν να δώσουν στο νοσοκομείο τη δυνατότητα να εφημερεύει με ασφάλεια. Είναι το θέμα του τι θα γίνει με τις δεδουλευμένες εφημερίες που μας κοστάει το νοσοκομείο από το Φλεβάρι και μετά. Έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ιδιαίτερα προβληματικό, το οποίο είναι τέτοιο που δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πληρωθούμε τα δεδουλευμένα μας. Όλα ξεκίνησαν από ενέργειες της απελθούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, η οποία διαμόρφωσε ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο που έκανε αδύνατη αυτή την πληρωμή. Είμαστε σήμερα δηλαδή στην εξής παράδοξη κατάσταση. Ενώ έχουν αποδεσμευθεί κάποια κονδύλια για την πληρωμή των εφημεριών, αυτά τα κονδύλια να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μην μπορούν να φτάσουν στους συναδέλφους για την αποπληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών. Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2011 πληρωνόμασταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος δεν δημιουργήσε προβλήματα στην πληρωμή των εφημεριών. Από τον Γενάρη όμως του 2012 το Υπουργείο Υγείας θεώρησε ότι έπρεπε να δημιουργήσει έναν διαφορετικό μηχανισμό, έναν μηχανισμό ο οποίος περνά από 9 διαφορετικούς σταθμούς μέχρι την τελική εκταμείευση του ποσού που πρέπει να πάει στους λογαριασμούς των συναδέλφων για την αμοιβή τους, για τις εφημερίες οι οποίες έχουν γίνει. Και φτάνουμε στην εξής παράδοξη κατάσταση, ότι επειδή τα κονδύλια τα οποία αναμήνα χορηγούνται στο νοσοκομείο για την πληρωμή των εφημεριών είναι μειωμένα, το νοσοκομείο περικόπτει δεδουλευμένες εφημερίες, ενώ αναγνωρίζει το σύνολο των εφημεριών ως δεδουλευμένα, λέει ότι έχω τη δυνατότητα να σας πληρώσω μόνο το 75%, ενταλματοποιεί αυτό το ποσό έτσι ώστε να πληρωθούμε και έρχονται οι υπηρεσίες του κράτους, η ΙΔΕ ή ο Επίτροπος ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία και μας λένε το εξής: δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε γιατί. Γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να πληρώνει μέρος των δεδουλευμένων. Καταλαβαίνετε δηλαδή το παράδοξο το οποίο συμβαίνει. Από τη μια το ελληνικό δημόσιο περικόπτει αυτά τα οποία χρωστάει, ταυτόχρονα το ίδιο ελληνικό δημόσιο έρχεται και λέει ότι επειδή είναι περικομμένα δεν δύναμη να σας πληρώσω ούτε αυτό το συγκεκριμένο ποσό το οποίο έχει περικοπεί. Πρόκειται για μια κατάσταση δηλαδή παράνοιας, η οποία πραγματικά δεν ξέρω με ποιον τρόπο από εδώ και πέρα μπορεί να αντιμετωπιστεί.